Σήμερα είχαμε την έναρξη του τριήμερου ενεργειακού συνεδρίου που κάνουμε. Είναι για 8η χρονιά. Έχει καθεστεί πλέον θεσμός στα δρόμενα της χώρας μας για τις συζητήσεις που κάνουμε γύρω από την ενεργειακή μετάβαση. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι μακρύς, θέλει πολύ προσπάθεια από όλους τους συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια, από την κυβέρνηση, από τους ρυθμιστές, τους νομοθέτες, αλλά και πολύ περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα, και φέρουμε όλους αυτούς λοιπόν, αυτό που λέμε stakeholders, να συζητήσουν μέσα στα πλαίσια αυτού του τριήμερου συνεδρίου για μία ακόμη φορά εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε, στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ποιες είναι οι δυσκολίες σε αυτή τη μετάβαση? Οι δυσκολίες στη μετάβαση είναι καταρχήν να κατανοήσουμε γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε πιθανώς το μείγμα μας, σε ποια μορφή θα πρέπει να πέσουμε περισσότερο για κάποιες επενδύσεις. Μετά οι αποφάσεις για να επενδυθούν μεγάλα νούμερα γύρω από ενεργειακά project, ειδικά όταν αυτά έχουν να κάνουν με υποδομές, επειδή αποσβαίνουν σε μεγάλο χρονικό διάστημα, μιλάμε για δεκαετίες, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάρθει μια πολύ σωστή απόφαση σήμερα για κάτι το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί και να είναι βιώσιμο για τα επόμενα 30 χρόνια. Και αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός τομέας γενικότερα. Τι ρόλο παίζει, θεωρείτε, η ασφάλιση σε όλη αυτή την προσπάθεια? Όπως ακούσαμε και μέσα σε δύο πάνελ που συζητήθηκε αυτό, οι ασφάλειες είναι αυτό που θα λέγει κανείς το κλειδί για να ενεργοποιηθούν αυτές οι επενδύσεις. Δεν είναι το απαραίτητο κακό όπως μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ή ένα απλό κόστος στα πλαίσια μιας επένδυσης. Είναι αυτό το οποίο διασφαλίζει ότι η επένδυση θα είναι βιώσιμη και θα την προστατέψει προφανώς απέναντι σε διάφορες καταστάσεις είτε καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές σε κάποιες από αυτές τις επενδύσεις, είτε είναι φωτοβολταϊκά, αιωλικά, ένα δηληστήριο προφανώς ή οποιαδήποτε άλλη μορφής υποδομή, τόσο στο ρεύμα όσο και στο φυσικό αέριο. Επομένως, η ασφάλεια είναι ένα κομβικό εργαλείο, αν θέλετε, για να μπορέσουν να ξεκλειδώσουν όλες αυτές οι επενδύσεις των 3 εκατομμυρίων που συζητήσαμε και μέσα νωρίτερα. Natural resources is obviously a fundamental part of our business. We have over 160 people dedicated to working in the area, specialists, experts, covering the whole spectrum, upstream, midstream, downstream, power, utilities, sustainability, and of course, renewables. We see our role very much as supporting the role, as I mentioned up there. We're not there to cause any kind of impediments. We're there to make sure that investments move smoothly, to protect ultimately the lenders, to make sure the projects move smoothly, ultimately to the goal to providing what is everybody wants, which is cleaner energy in the whole energy sector. The reality is that there will be fossil fuel requirements for a number of years, and until those are ultimately phased out, we need to make sure we hold and provide the whole product line. Όλα αυτά τα έργα για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται επενδύσεις, και εκεί έρχεται και ο δικός μας ρόλος σαν ασφάλεια, για να καθίσουμε πάνω σε αυτό και να προστατεύσουμε αυτές τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται. Εμείς, για να μπορέσουμε γρήγορα να κάνουμε adapt σε αυτό το καινούριο περιβάλλον και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτήν την ενεργειακή μετάβαση, έχουμε σαν Howden έχουμε αποφασίσει να επενδύσουμε στο κομμάτι του renewable energy, και έχουμε χτίσει μια ομάδα μέσα στην εταιρεία μας, όπου είναι και η μοναδική ομάδα που υπάρχει πλέον στην Ελλάδα, εξειδικευμένη στο χώρο των ΑΠΕ, η οποία αποτελείται από 2 senior account executive, από 4 broker οι οποίοι πραγματοποιούν την τοποθέτηση και την παρουσίαση του ρίσκου στις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και από έναν senior risk engineer, ο οποίος μας βοηθάει με on-site surveyors που κάνουμε στα αεολικά και στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Well, I'm very pleased to be here in this energy symposium in Athens. It's very important work, as Greece is one of the leaders in energy transition, energy diversification, and energy sustainable. They're a top 10 renewable country in Europe. They're becoming an energy hub and an energy exporter to Southeast Europe, but they're also leading the way to decarbonizing the region. So I was pleased to be able to take part in it, and I'm excited about the role that Greece will play in
decarbonization, which of course is very important to our environment. Όπως και αεροπλάνα δεν πετάνε χωρίς την ασφάλεια, έτσι και οι επενδύσεις δεν θα γίνουν σε αυτούς τους χώρους και στην πράσινη ενέργεια αν δεν υπάρχει το insurance sector να παίξει τον ρόλο του. Η Ελλάδα, όπως ακούσαμε και τον πρέσβη, τον κύριο Τσούνη, να λέει, πρωτοστατεί στην Ευρώπη σε αυτό το transition. Συνεπώς, θεωρώ πως το insurance sector γενικότερα έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει. Συνεπώς, σαν industry έχουμε challenges τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα οποία πρέπει να κάνουμε step up για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Η ασφάλιση τώρα αυτών των project είναι εύκολη υπόθεση ή χρειάζεται κάποια εξειδίκευση? Η εξειδίκευση με έπιασε μεγάλη κουβέντα, Κωστή, γιατί είμαστε μια χώρα που όλοι τα κάνουμε όλα. Δεν είναι έτσι. Βλέπουμε στο εξωτερικό ότι συμβαίνει συνεχώς να ανακαλύπτουν πράγματα που τους ξέφυγαν, πράγματα που δεν τα είχαν δει, πράγματα που πραγματικά δεν είχαν σκεφτεί ότι μπορούν να συμβούν. Χρειάζεται εξειδίκευση και πλέον έχουμε μπει σε μια εποχή που η εξειδίκευση είναι key για οποιοδήποτε successful investment. Η Howden, που όπως μπορεί να γνωρίζεις, γενικότερα στο ESG και στο climate change, είναι leader στην αγορά, σε παγκόσμια αγορά. Ο ίδιος ο David Howden το έχει αναλάβει προσωπικά σαν ρόλο να μπορέσει να βοηθήσει σε όλα αυτά τα challenges και να βοηθήσει το green transition να γίνει effective. Όπως ξέρεις, έχουμε μια παγκόσμια παρουσία και ειδικά στο χώρο της ενέργειας και του green, ο όμιλος της Howden κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να είναι μπροστά και να κάνει lead πραγματικά όλο αυτό το transition. Ένα transition το οποίο είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο για το insurance. Συνεπώς και εμείς σαν brokers έχουμε να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το advisory στους πελάτες μας για να μπορέσουν να έχουν successful projects.